Η κύρωση της σύμβασης μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας για την εξάλληψη της διπλής φορολογίας, τους φόρους εισοδήματος και την πρόληψη, όπως λέτε, της φοροδιαφυγής, ποιους αφορά? Αφορά τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους μικρούς επαγγελματίες και τα λαϊκά στρώματα? Αυτοί είναι που μπορούν να αναπτύσσουν επιχειρηματικές και επαγγελματικές δραστηριότητες σε διάφορες χώρες και εμποδίζονται από τη διπλή φορολόγηση? Όχι βέβαια. Αυτοί αντίθετα είναι που σηκώνουν τα μεγαλύτερα φορολογικά βάρη, που στενάζουν, που με δυσκολία τα βγάζουν πέρα και απολαμβάνουν τελικά όλο και το μικρότερο μέρος από αυτά τα φορολογικά έσοδα με τη μορφή των κοινωνικών παροχών που συνεχώς περικόπτονται στο όνομα των δημοσιονομικών στόχων. Ποιους αφορά λοιπόν αυτή η αγωνία που εκφράζεται από τη σημερινή κυβέρνηση και όχι μόνο, αυτός ο προσανατολισμός που διαχρονικά δίνεται σε τέτοιου είδους συμφωνίες, είτε στα πρότυπα του ΟΣΑ, είτε του ΟΗΕ, για να επιτευχθεί ο μεγαλύτερος, όπως λέτε, φορολογικός ανταγωνισμός, δηλαδή το φορολογικό σύστημα της χώρας να είναι ανταγωνιστικό ώστε να αποτελεί πόλο έλξης ξένων επενδύσεων? Αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους, τους μεγαλομετόχους εταιριών που κινούνται ανά τον κόσμο και για τους οποίους επιδιώκεται το φορολογικό σύστημα να είναι ελκυστικότερο. Για αυτούς εξασφαλίζεται τους χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, προκλητικές εκπτώσεις, θεσπίζεται την νόμιμη φορά αποφυγή, ούτε ώστε να διαμορφώνεται ένα πιο ευνοϊκό έδαφος για τη θωράκιση της κερδοφορίας τους και την προώθηση των επενδυτικών του σχεδίων. Αυτούς αφορούν και οι πανηγυρισμοί της κυβέρνησης ότι η Ελλάδα ανέβηκε κατά 4 θέσεις στην κλίμακα του φορολογικού ανταγωνισμού σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει ο ΟΣΑ. Γιατί από την άλλη μεριά, τι σημαίνει φιλικό επενδυτικό περιβάλλον, πέρα βέβαια από τα τσακισμένα εργασιακά δικαιώματα, που είναι μια άλλη μόνιμη προϋπόθεση που και αυτή την υπηρετήσατε με επάρκεια όλοι σας. Σε επίπεδο φορολογικού συστήματος, τι σημαίνει για τη χώρα να είναι ανταγωνιστική φορολογικά για τους επιχειρηματικούς ομίλους και τις επενδύσεις τους σε συνθήκες μάλιστα δημοσιονομικής εξυγίανσης με μόνιμες δεσμεύσεις και στόχους για πρωτογενή πλεονάσματα κλπ? Σημαίνει ότι η διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας, όταν δηλαδή διευκολύνονται, απαλλάσσονται οι επιχειρηματικοί όμιλοι, θα επιτυγχάνεται με την ακόμα μεγαλύτερη επιβάρυνση των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των βιοπαλλεστών, επαγγελματιών, αγροτών, των λαϊκών στρωμάτων. Αυτοί είναι που θα φορτώνονται τα βάρη του φορολογικού ανταγωνισμού για να μην γέρνει η πλάστιγα. Έτσι λοιπόν, αυτού του είδους οι διεθνείς συμβάσεις, πολύ περισσότερο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπηρετούν βέβαια και το στόχο της ελευθερίας κίνησης κεφαλαίων, τη μεγαλύτερη ελευθερία εγκατάστασης επιχειρήσεων σε διάφορες χώρες, την ύπαρξη θυγατρικών και συνδεδεμένων επιχειρήσεων στην ίδια ή άλλη χώρα και βέβαια την ύπαρξη των offshore εταιριών και τους διάφορους φορολογικούς παραδείσους, οι οποίοι διαμορφώνονται ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο του φορολογικού ανταγωνισμού, είναι σύμφυτοι με αυτόν και είναι τουλάχιστον φεδρό να καλλιεργούνται σε αυτές τις συνθήκες αυταπάτες περί υγιούς επιχειρηματικότητας ή ότι δήθεν μπορεί να μπουν κανόνες στη ζούγκλα του ανταγωνισμού. Αυτόν τον ανταγωνισμό που όλοι σας τον καθαγιάζετε, στην προσπάθειά σας μάλιστα, οι διάφορες αστικές κυβερνήσεις με τη σειρά και οι αστικές κυβερνήσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εξασφαλίζουν πιο ανταγωνιστικές προσφορές στο παζάρι προσέλκυσης του κεφαλαίου, και σε αυτό, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μείνατε κι εσείς πίσω. Σε αυτή τη βάση διαμορφώνονται οι όλο και χαμηλότεροι φορολογικοί συντελεστές και οι εκπτώσεις για τους επιχειρηματικούς ομίλους και την προσέλκυση μεγαλοστελεχών και μετόχων επιχειρήσεων, ανοίγοντας βέβαια ταυτόχρονα διάπλατο το δρόμο για αφορολόγητες δραστηριότητες ή και φοροαπαλλαγές, για διάφορες ειδικές οικονομικές ζώνες, όλα αυτά τα δώρα για τα οποία κονταροχτυπιέστε βέβαια όχι μόνο από θέση εξουσίας αλλά ακόμα και από θέση αντιπολίτευσης μαζί σπέβδετε να τα ψηφίζετε για να φανείτε ο ένας πιο γαλαντόμος από τους άλλους προς τους επιχειρηματικούς ομίλους. Γι' αυτό και σωστά το ΚΚΕ λέει ότι η σύμβαση επί της ουσίας
αποτελεί ακόμα ένα τέτοιο δώρο, όπως αυτού του είδους οι συμβάσεις αποτελούν, μια ακόμα κρατική παροχή στους επιχειρηματικούς ομίλους κατά κύριο λόγο. Αυτούς αφορούν οι διάφορες διευκολύνσεις. Είναι εξάλλου χαρακτηριστικό το άρθρο 8 της σύμβασης, που αναφέρεται στη φορολογία των ναυτιλιακών επιχειρήσεων, για το οποίο μάλιστα στην αιτιολογική έκθεση επισημαίνεται ότι υιοθετήθηκε, και το λέτε με καμάρι, η πάγια ελληνική θέση, ότι εφαρμόζεται η φορολογία του κράτους νεολογίου της σημαίας του πλοίου. Μα αλίμονο, πού θα μπορούσε να βρει πιο συμφέρουσα φορολογική πολιτική το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο από την πράγματι πάγια, σταθερή και αμετάβλητη με όλες τις κυβερνήσεις πολιτική των πάνω από 60 φοροαπαλλαγών με συνταγματική κατοχήρωση, τις οποίες με κάθε ευκαιρία επικυρώνεται Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ μαζί, όπως προσφάτως με τον καλοκαιρινό νόμο. Αντίστοιχα βέβαια και σειρά άλλων διατάξεων που σε αυτή την κατεύθυνση λειτουργούν εποφελία των επιχειρηματικών ομίλων, εξυπηρετούν τις ανάγκες των διάφορων φάτς, των μεγαλομετόχων, αλλά και των μεγαλοστελεχών τους, που μπορούν να ταξιδεύουν από τη μια χώρα στην άλλη για να εξυπηρετούν τους επιχειρηματικούς ομίλους, ολοκληρώνω, και ανάλογα βέβαια να εξασφαλίζουν τα σχετικά φορολογικά ωφέλη. Ταυτόχρονα βέβαια το μάρμαρο για αυτές τις διευκολύνσεις θα το πληρώσουν τα λαϊκά στρώματα, που καλούνται μονίμως να καλύπτουν τις τρύπες, ενώ παράλληλα οι δικές τους ανάγκες στριμώχνονται στα σφιχτά όρια του δημοσιονομικού κορσέ. Γι' αυτό το ΚΚΕ δεν μπορεί παρά να καταψηφίσει τη σύμβαση. Ευχαριστώ.